Παρά τις αντίξωες συνθήκες λόγω της πανδημίας, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας κατάφερε να διοργανώσει μια θεατρική παράσταση με πολλά μηνύματα. Σήμερα, μετά από ένα ολόκληρο χρόνο θεατρικής απραξίας, η πειραματική, από πέρυσι το Σεπτέμβρη, ξεκίνησε να κάνει μια παράσταση που πέρασε από 40 κύματα για να μπορέσει να φτάσει στο σημερινό αποτέλεσμα και να την παρουσιάσει την Κυριακή 5, το Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 στο Κάστρο Καλαμάτας το Σεπτέμβρη. Μια παράσταση που ήταν μια ιδέα της Γιώλγας Πουλοπούλου από την αρχή, εξ ολοκλήρου, ενός παλιού παιδιού της πειραματικής που είχε πάρει πολλές φορές μέρος σε θεατρικές παραστάσεις σαν μαθήτρια, και γι' αυτό και είναι πολύ χαρά μας και τιμή μας που παιδιά της πειραματικής που έχουν περάσει σαν μέλη της θεατρικής ομάδας γίνονται συντελεστές, γίνονται δημιουργοί και παρουσιάζουν σαν δάσκαλοι πλέον θεατρικές παραγωγές στην πειραματική. Η προετοιμασία δύσκολη, καθώς οι πρόβες ήταν διαδικτυακές και συζητήσεις τηλεφωνικές. Ωστόσο, το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους συντελεστές της παράστασης, είναι αυτό που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους. Το περιεχόμενο της παράστασης και το περιεχόμενο το οποίο διαπραγματευτήκαμε με τα παιδιά έχει να κάνει με τη θέση μας σαν άνθρωποι απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στους άλλους, απέναντι στα ζώα. Και πρόκειται τελικά για μια ιστορία που μπορέσαμε να πάρουμε με έναν τρόπο πολύ από αυτό από το βιβλίο «Η τελευταία μαύρη γάτα» του κυρίου Τριβιζά, σε συνδυασμό βέβαια με ένα σωρό άλλες πληροφορίες, όπως είναι το βιβλίο «Η φάρμα των ζώων» του Όρουελ ή «Ορεινόκερος» του Ιονέσκο. Γιατί επιλέξαμε λοιπόν εμείς, Αγιώλικα, αυτό το περιεχόμενο? Γιατί πιστεύω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία με τα σημερινά παιδιά να συζητάμε για τη διαφορετικότητα και για το ρατσισμό και για το κατά πόσο είναι σημαντικό να σέβομαι τόσο τον εαυτό μας και τους άλλους που είναι γύρω τριγύρω. Η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η σημασία της συλλογικής δράσης και της αυτοοργάνωσης είναι κάποια από τα στοιχεία που έχουν ενεργοποιηθεί στα μέλη της παράστασης, τα οποία έχουν να διδάξουν πολλά στους θεατές. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ξανά το χώρο, να υπάρξουμε και μέσα στη δημιουργική διαδικασία και στη σκηνή αύριο μεθαύριο, αλλά και με το πώς φέρουμε το σώμα μας σε σχέση με τα άλλα σώματα, ήταν μια, είχε και ένα challenge, πώς να το πω, ήταν και μια απαιτητική παράσταση. Και ευχαριστώ πάλι και μπράβο στη Γιώλικα, έτσι, γιατί το θεωρώ πρωτοποριακό για τα εδώ δεδομένα, επειδή είχε το κομμάτι της γάτας, το πώς, ας πούμε, τα παιδιά θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν ένα ζωομορφισμό, προσπαθώντας να μην μπούμε σε μια διαδικασία πεπατημένη character, τύπου, ας πούμε, κάνουν τα καλικατζαράκια, αλλά να μπουν όντως στη διαδικασία με το σώμα, να προσεγγίσουν το ρόλο και έναν άλλον τρόπο ύπαρξης. Για μένα αυτό ήταν το πολύ ωραίο και σπουδαίο. Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε χρηστικά σκηνικά να βοηθήσουν, να ακολουθήσουν μάλλον τις δράσεις και τις κινήσεις των παιδιών πάνω στη σκηνή. Δεν βασιστήκαμε στο αισθητικό κομμάτι, κυρίως στο χρηστικό. Θεωρώ είναι ό,τι καλύτερο για τη συγκεκριμένη παράσταση, γιατί αγκαλιάζει έτσι και όλες τις ιδέες της Γιώλικας. Και έτσι έχουμε φτιάξει ομαδικά και σύν τις κινήσεις τις οποίες έχει διδάξει η Ανθή στα παιδιά. Αγκαλιάζει συνολικά έτσι όλη την προσπάθεια και την ιδέα της παράστασης αυτής.